Η συνέργεια των πυροσβεστικών και των δασικών υπηρεσιών αντίστοιχα, στο πεδίο της αντιπυρικής περίοδου και των κρίσεων που αντιμετωπίζει η χώρα στη δασοπυρόσβεση, είναι ο στόχος που καλούνται να υπηρετήσουν για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια από κοινού, με την πρωτοβουλία των συναρμόδιων Υπουργείων Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. Η αποτυχία του κρατικού μηχανισμού να αντιμετωπίσει με επάρκεια τι καταστροφικέ πυρκαγιέ του περσινού καλοκαιριού έθεσε ω αναγκαιότητα την επίτευξη συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και η ανάγκη αυτή αποτυπώθηκε και σε εγκυκλίου και αποφάσει των δύο Υπουργείων που αναφέρονται στη συνεργασία δασικών και πυροσβεστικών υπαλλήλων στο πεδίο. Η πολιτική ηγεσία. Των δύο Υπουργείων, παρουσία των Υφυπουργών Πολιτική Προστασία Ευάγγελου Τουρνά και Περιβάλλοντο Γιώργου Αμυρά. Αντίστοιχα, βρέθηκε στα Γιάννενα, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη σε υπηρεσιακό επίπεδο χωρί τη συμμετοχή πάντω των τοπικών φορέων πλην τη αποκεντρωμένης διοίκηση. Παρόντε ακόμη ήταν ο Γενικό Γραμματέα Δασών Κωνσταντίνο Αραβόση και ο Γενικό Διευθυντή Δασών Βαγγέλη Κουντούφα. Ο κύριο Τουρνά σε δηλώσει του έκανε λόγο για μια αναγκαία συνεργασία δύο εμπλεκόμενων και συναρμόδιων υπηρεσιών που πρέπει να βρίσκονται, όπω είπε, μαζί στη μάχη τη πρόληψη και τη δασοπυρόσβεση. Για φέτο, φέτος για πρώτη φορά, εγκαινιέστηκε μια διαδικασία η οποία είναι πρωτοποριακή, είναι σημαντική, γιατί φέρνει κοντά τα στελέχη του Περισδευτικού Σώματο και των δασικών υπηρεσιών. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται, ασχολούνται και η δουλειά του είναι η προστασία του δάσου. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι μετά από 24 χρόνια ξαναβρίσκονται ξανά στον ίδιο χώρο, στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουν τα προβλήματα, ε, τις λύσεις, να συνεργαστούν από την προετοιμασία της ασκήσης μέχρι και την φάση της καταστολής της Σόπιας Πυρκαγιάς. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Υφυπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Αμυρά, γιατί από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε αυτή την ιδέα, ε, έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον, ε, προθυμία. Και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και για την τεράστια προσπάθεια που κάνει στον τομέα τη πρόληψη. Θα τα αναφέρει ο ίδιο. Αλλά γίνεται μια τεράστια προσπάθεια μετά από πάρα πολλά χρόνια στον τομέα τη πρόληψη του, του, καθαρισμού των δασικών οικοσυστημάτων. Που σημαίνει αυτό ότι περιορίζει από εκεί και πέρα τον κίνδυνο τη πυρκαγιά. Εγκαινιάζουμε μια καινούργια προσπάθεια. Ξεκινάμε μαζί, πυροσβέστε και δασικοί, σε μια προσπάθεια να προστατεύσουμε, να σώσουμε τα δάση. Η κλιματική κρίση είναι ε, όχι απλώς παρούσα, αλλά είναι αδίστακτη. Μας δείχνει τα δόντια της με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία. Γι' αυτό η απάντησή μας είναι η πρόληψη. Μπαίνουμε και καθαρίζουμε για πρώτη φορά στα χρονικά δασικά οικοσυστήματα, αφαιρούμε την καύσιμη συσσωρευμένη ύλη, ε, δημιουργούμε ε, νέες αντιπυρικές ζώνες, διανοίγουμε και συντηρούμε εκατοντάδες χιλιόμετρα δασικών οδών, χιλιάδες χιλιόμετρα στην ουσία, και βεβαίω συνεργαζόμαστε έτσι ώστε να προστατεύσουμε την υπεραξία αυτού του τόπου, που είναι βεβαίω τα δασικά μα οικοσυστήματα.